Ιδιαίτερα καθησυχαστικός όσον αφορά την εξέλιξη του πράσινου σκουλικιού, εμφανίστηκε σήμερα ο προϊστάμενος του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας Ερών Νίκος Ρόιδος. Κατά τόπους, οι αγρότες μπορεί να αγωνιούν και να ανησυχούν, οι επιτελείς και γεωπόνοι της Διεύθυνσης όμως, από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν μια εκστρατεία ενημέρωσης και πρόσεχαν από κοντά τα βήματα των βαβακοκαλλιεργητών. Λοιπόν, όπως πολύ καλά ξέρετε, στα τέλη Ιουλίου βγάλαμε μια ανακοίνωση με οδηγίες στους παραγωγούς για την σωστή αντιμετώπιση του πράσινου σκουλικιού. Σε εκείνο το δελτίο μας λέγαμε ότι το πράσινο σκουλίκι όπως κάθε χρόνο θα διαρκέσει 20 μέρες περίπου. Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι παραγωγοί από την αρχή για να καθορίσουν αναλόγως τη συμπεριφορά τους. Και επίσης λέγαμε τότε κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αν θα είναι ένας Αύγουστος με λίγο σκουλίκι ή με πολύ σκουλίκι. Τώρα αυτό το 20ήμερο σχεδόν έχει περάσει και έχουμε την εικόνα του πράγματος. Δεν ήταν ούτε ένας Αύγουστος εντελώς ήσυχος, με πολύ μικρή προσβολή και φυσικά δεν ήταν ένας Αύγουστος με επιδημία. Είναι μια μέτρια κατάσταση. Είχαμε πει τότε και διδάσκουμε επί χρόνια στους παραγωγούς μας ότι το πώς θα πάνε τα πράγματα τον Αύγουστο δεν εξαρτάται από το τι θα κάνουν μόνο τον Αύγουστο, εξαρτάται από το τι θα κάνουν από τη σπορά μέχρι τον Αύγουστο. Και αυτό το λέμε υπό την έννοια να έχουν κατανοήσει παραγωγή την τεράστια σημασία των ωφελήμων εντόμων. Ότι αυτό είναι το πιο καλό εντομοκτόνο εντός εισαγωγικών για την αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού εχθρού. Η παραγωγή, θέλω να δηλώσω ικανοποιημένος, ότι αυτά τα χρόνια ακολουθούν με εμπιστοσύνη τις υποδείξεις μας και είναι χαρακτηριστικό ότι και φέτος ότι το 80-90% των χωραφιών είχαν φτάσει στον Αύγουστο χωρίς να δεχτούν κανέναν ψεκασμό. Σύμφωνα με τους επιτελείς της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, η ζημιά δεν είναι τόσο μεγάλη συνολικά ώστε να τεκμηριώνεται η σύνταξη φακέλου ΨΕΑ για αποζημιώσεις. Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον Νίκο Ρόιδο. Λέω ότι εμείς έχουμε μια πολυμελή ομάδα 12 γεωπόνων, το ξέρουν οι παραγωγοί μας που είναι όλο το καλοκαίρι μαζί τους και δέχτηκαν να μην πάρουν και άδειες σε αυτό το κρίσιμο διάστημα για να είναι εδώ να καθοδηγούν τους παραγωγούς μας και να έχουν εικόνα για την προσβολή του πράσινου σκουλικιού. Οι γεωπόνοι μας, αλλά κυρίως οι παραγωγοί με τους οποίους είμαστε κάθε μέρα σε επαφή, αποτιμούμε την κατάσταση ότι ήταν μια χρονιά με μέτρια προσβολή. Αντιμετωπίστηκε όπως σας είπα και οι ζημιές προς την ώρα δεν μπορούν να θεωρηθούν σοβαρές. Θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η καλλιεργητική περίοδος. Ξέραμε ότι βγαίνει και μια γενιά του Σεπτεμβρίου που από τώρα προλαβαίνω να πω ότι δεν είναι σημαντική. Μόνο σε τίποτα όψιμα χωράφια πρέπει να έχουν το νου τους η παραγωγή. Να δούμε πώς θα είναι και οι καιρικές συνθήκες στη Συγκομιδή. Και τότε λοιπόν θα μπορούμε να λέμε αν έχουμε ζημιά και αν αυτή είναι σοβαρή και όπως ακούω να ετοιμάσουμε και φάκελο ΨΕΑ κτλ. Προς το παρόν αυτά είναι υπερβολικά πράγματα, η κατάσταση δεν είναι έτσι. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες περιμένουν τώρα να δουν την εξέλιξη της τρίτης γενιάς του πράσινου σκουλικίου, οπότε και θα αποτυπωθεί η πραγματική ζημιά στους βαβακοκαλλιεργητές. Την πολλή δουλειά την είχαν ουσιαστικά κάνει, αρκεί να μην κάνουν λάθη στην τελική ευθεία μέσα στον Αύγουστο. Τους συστήναμε να παραμείνουν ψύχρεμοι. Αυτά τα ωφέλιμα έντομα που διέσωσαν στα χωράφια τους πρέπει να τα αξιοποιήσουν, πρέπει να δουλέψουν για αυτούς. Στα χωράφια γίνεται μία μάχη, εξηγούσαμε, από την άλλη μεριά οι πεταλούδες γεννάνε αυγά, τα αυγά γίνονται σκουλίκια και από την άλλη μεριά τα ωφέλιμα τρώνε αυτά τα αυγά όσο είναι αυγά ή μικρά σκουλίκια πριν μεγαλώσουν. Όσοι λοιπόν παραγωγοί λειτουργήσαν ψύχρεμα, δεν πανικοβλήθηκαν στη θέα των πρώτων σκουλικιών, αξιοποίησαν τα ωφέλιμα έντομα για αρκετές μέρες και κάναν τον ψεκασμό στις 4, 5, 6, 7 Αυγούστου, αυτοί με έναν ψεκασμό με εντομοκτόνο, αντιμετώπισαν το πρόβλημα και η γενιά σχεδόν τελειώνει και ολοκληρώθηκε το ζήτημα. Όσοι παραγωγοί ήταν υπερβολικά ανήσυχοι, θέλησαν να πάνε με το που είδαν τα πρώτα σκουλίκια, να προλάβουν, παρά τα όσα τους λέμε ότι δεν προλαβαίνουμε σε αυτή την περίπτωση, φουντώνουμε την προσβολή. Όσοι λοιπόν ψέκασαν τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου ή τις πρώτες μέρες του Αυγούστου,
στερήθηκαν από νωρίς τη βοήθεια των ωφελήμων εντόμων και χρειάστηκε να κάνουν και έναν δεύτερο ψεκασμό. Ακούω ότι μερικοί κάναν και τρίτο, το θεωρώ υπερβολή ότι υπήρξε και τρίτος ψεκασμός.